Γεια σας σε όλους, ΔΕΟ 13, ποσοτικές μέθοδοι. Στο μικρόφωνο ο δάσκαλος Βασίλης από το NGR. Πάμε να απολαύσουμε ένα όμορφο θέμα από τη ΔΕΟ 13, που είναι στάνταρ θέμα και για τη δεύτερη γραπτή εργασία και ζητείτε κάθε χρόνο στις εξετάσεις του καλοκαιριού. Είναι εύκολο. Πάμε να το απολαύσουμε. Αυτό, παιδιά, είναι ένα ωραίο θέμα εξετάσεων. Είχε πέσει το 2016 στις επαναληπτικές. Έτσι. Και έπιανε 10%. Όταν λέει 10% σημαίνει με άδεστα το 10 μία μονάδα. Αν έλεγε 20% με άδεστα το 10 δύο μονάδες. Και πάλι λέω έτσι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, το θέμα δεν το διαβάζω καθόλου. Βαριέμαι, δεν θέλω να το διαβάσω. Βλέπω όμως ότι έχει πάνω τη λέξη κλειδί μεγιστοποίηση. Τι σκέφτομαι ο πονηρός τη στιγμή των εξετάσεων. Δεν κάθομαι να το διαβάσω όλο εξ αρχής και χάσω χρόνο. Για αρχή θέλω στα 2 πρώτα λεπτά να ξέρω επακριβώς σε ποιο κεφάλαιο ανήκει το θέμα και τι θα κάνω για να το λύσω. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά των εξετάσεων που θα πέσουν στο τέλος. Με το που βλέπεις κάθε μία από αυτές τις λέξεις κλειδιά, η κάθε μία λέξη συνδέεται με μία μεθοδολογία επίλυσης. Εδώ βλέπω τη λέξη κλειδί μεγιστοποίηση. Βουαλά! Όταν βλέπω παιδες μου τη λέξη μεγιστοποίηση, ξέρω ότι για να λύσω αυτό το θέμα θα κάνω. Πάμε δάσκαλοι στο βιβλίο, μην μας καθυστερείς. Μεγιστοποίηση θα κάνω 4 βήματα. Να το κάτω κάτω. Βήμα πρώτο, βήμα δεύτερο, βήμα τρίτο, βήμα τέταρτο. Δεν το κουνάω ρόπι από το θέμα, αν δεν κάνω παιδιά και τα 4 βήματα. Λοιπόν. Πάμε. Πήγε καρδιά στη θέση της, κατάλαβα το θέμα που ανήκει, ξέρω τι πρέπει να κάνω, πάμε να το λύσω. Λοιπόν, για μία επιχείρηση μου δίνει τη σενάρια της συζήτησης αυτή. Κάτσε να τη γράψω. P συν 5Q μείον 15 ίσο με το 0. Ψυχολογικά, παιδιά, σας συμβουλεύω να καθαρογράφετε στην κόλλα σας αυτά που σας χρειάζονται. Εδώ είναι σάλτσες. Δεν μου χρειάζονται σάλτσες. Η ζήτηση είναι η τάδε. Το συνολικό κόστος τάφσε, κόστος, είναι το τάδε. Τάφσε ίσον 5Q. Τα άλλα δεν με νοιάζουν. Είναι σάλτσες. Το Q είναι η ποσότητα. Πόσα σουβλάκια έφτιαξες. Το P είναι η τιμή. Πόσο κάνει το σουβλάκι. Ωραία. Να υπολογιστεί λέει το επίπεδο παραγωγής, εννοεί την ποσότητα. Τι ποσότητα πρέπει να φτιάξω, σουβλάκια, για να έχω τα μέγιστα κέρδη. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα, λέει παιδιά, η άσκηση, να φτιάξουμε τον τύπο για τη συνάντηση που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε. Θα πάω να φτιάξω τον τύπο. Οκ. Άρα, από εδώ τι θέλω να φτιάξω, παιδιά, ποιο τύπο. Θέλω να φτιάξω τον τύπο για αυτό που θέλω να μεγιστοποιήσω, που είναι τα κέρδη. Άρα το πρώτο βήμα είναι να φτιάξω τον τύπο για τα κέρδη. Εδώ, παιδιά, προσέξτε το, γιατί θέλω να επισημάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στις εξετάσεις, οι καθηγητές μας δίνουν εκείνη τη στιγμή να έχουμε δίπλα μας το τυπολόγιο το μαθηματικό, το οποίο, κατά λάθος το έσβησα, δεν πειράζει, θα το τυπώσω πάλι να το έχουμε μπροστά μας. Έτσι. Λοιπόν, όλο έτσι. Το τυπολόγιο μας το δίνει να το έχουμε δίπλα μας και έχει μέσα τα πάντα. Δεν χρειάζεται να αποστηρίζει κάτι απ' έξω. Κάποιους τύπους όμως δεν τους έχει και πρέπει να τους θυμάμαι απ' έξω. Αυτοί οι τύποι είναι τα έσοδα, τα FAR και επικιού. Το κόστος, τα ΦΣΕ, ναι, ΒΣΕ και ΕΦΣΕ. Μεταβλητό κόστος και σταθερό κόστος. Ο τρίτος τύπος είναι τα κέρδη που είναι έσοδα και ανέξοδα. Υπογράφουμε έσοδα, έξοδα, το κόστος δηλαδή, κέρδη, το average, είναι το μέσο. Μέσο κάτι είναι το κάτι διακιού. Δηλαδή, αν σου λέει μέσο κέρδος, είναι το κέρδος διακιού. Μέσο κόστος, το κόστος διακιού. Και το M, από τη λέξη marginal, το οριακό, οριακό κάτι είναι η παράγωγος του κάτι. Δηλαδή, άμα θέλει οριακό κέρδος, η παράγωγος του κέρδους. Οριακό κόστος, πάνω του κόστος κτλ. Λοιπόν, παιδιά, ποιος τύπος από αυτούς εδώ τους 5 θα με βοηθήσει
Γράψτε μου στο chat για να βρω το κέρδος. Ποιος τύπος από αυτούς τους παίρνει είναι για το κέρδος. Πολύ σωστά, πολύ όμορφα μείνετε. Είναι ο τύπος αυτούς εδώ, έτσι. Να το. Ταφά, μία ταυσέ. Ωραία. Το ταύσε το ξέρουμε, είμαι αυτοκέι. Το τάφρο δεν το ξέρουμε, άρα πρέπει να το υπολογίσουμε. Ποιος τύπος, παιδιά, θα με βοηθήσει να υπολογίσω το τάφρο από αυτούς τους πέντε. Πάμε, μπράβο, να πετάει η ομάδα, μπράβο. Λοιπόν, P επί Q. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, το P δεν το ξέρω, αλλά επειδή ξέρω αυτή τη συνάντηση εδώ πέρα, αυτή τη συνάντηση, παιδιά, άμα τη λύσω, μπορώ να βρω ότι το P είναι ίσον. Αν τα πάω αυτά από την άλλη, θα βρω ότι είναι 15 μείον 5Q. Άρα, έχω φτιάξει και το P. 15 μείον 5Q. Και όλο αυτό επί Q. Άρα, αν το περπατήσω αυτό εδώ πέρα, είναι 15Q μείον 5 και 4. Άρα, παιδιά, τα έσω δεν μου τα ξέρω. Είναι 15Q μείον 5Q τετράγωνο μείον το ταύσε που είναι 5Q. Άμα κάνω τις πράξεις, θα είναι 15 βγάζω 5Q, μας κάνει 10Q μείον 5Q τετράγωνο. Παιδιά, αυτή είναι η συνάντηση που φτιάχνω στο πρώτο βήμα. Αυτή είναι. Δεύτερο βήμα τι λέει. Βρίσκω την πρώτη παράβαση αυτή τη συνάντηση και επιθέτω μέση με το μηδέν. Πολύ όμορφο. Άρα, δεύτερο βήμα είναι να πάρω αυτή τη συνάντηση και να την παραγωγήσω. Αν παραγωγήσω το 10Q μείον 5Q τετράγωνο, αυτό μας κάνει. Η παράβαση του 10Q που είναι 10 επί. Θέλω την παράβαση του Q, δηλαδή ουσιαστικά θέλω την παράβαση του Χ, με τη βοήθεια του τυπολογίου, παιδιά, αυτή κάνει 1. Άρα, αυτό είναι 10 επί 1. Μείον 5 επί την παράγω του Q δευτέρας, που είναι σαν να λέμε από τον τύπο η παράγωση του Χ δευτέρας. Δηλαδή είναι 2Χ εις τη 2 μείον 1. 2Χ, 2Q. Άρα, παιδιά, η παράγωση είναι 10 μείον 10Q. Αυτή είναι η παράγωση. Εντάξει. Ακολουθώ, παιδιά, πιστά και κατά γράμμα, έτσι, ό,τι λέει η μεθοδολογία μου, έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, βρήκαμε την πρώτη παράγω και τη θέτουμε ίση με το 0. Οπότε, αν αυτό εδώ που βρήκες εσύ τώρα το θέσεις ίσο με το 0, τι λέει η μεθοδολογία, προκύπτει λέει μία εξίσωση και κάθεσαι και τη λύνεις. Επειδή αυτή είναι και εύκολη, έτσι. Άμα λύσει κάποιο την εξίσωση, το Q πόσο θα βρει ότι είναι. Είναι εύκολη. Πρώτο βαθμό είναι, μπορείς να χωρίσεις γνωστούς από αγνώστους. Εντάξει. 10 δια 10, βασίλεια 1, έτσι. Αυτό. Το βρήκαμε το κείμενο. Εντάξει. Τρίτο βήμα, παιδιά. Το τρίτο βήμα είναι αυτό που λέμε το βήμα της επιβεβαίωσης. Ότι τα έχεις κάνει όλα καλά για να πάει η καρδιά στη θέση της. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, είναι εύκολο θέμα και τα τέσσερα βήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα όταν έχεις να κάνεις είτε με μεγιστοποίηση είτε με μεγιστοποίηση. Παραγωγίζουμε λίγο ξανά και βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγη. Λοιπόν, για πάμε. Δεν το βήμα, έτσι. Παραγωγίζω. Ταφ πι δίσμα. Θα παραγωγήσω, παιδιά, την προηγούμενη παράγωγη. Η προηγούμενη παράγωγη είναι αυτή εδώ. Οπότε, αν πάω και την ξαναπαραγωγήσω, η παράγωγη θα κάνει. Η παράγωγη του 10 είναι 0 και η παράγωγη του πολλαπλασιασμού είναι 10 επί την παράγωγη του Q κανένα. Άρα βγαίνει μείον 10. Η επιβεβαίωση, παιδιά, βασίζεται στο εξής γεγονός. Εάν έχεις πρόβλημα μεγιστοποίησης, θα πρέπει η δεύτερη παράγωγος να βγει ανετική. Ώστε να τα έχεις κάνει όλα σωστά, έτσι. Αν η άσκηση όμως μιλάει για ελαχιστοποίηση, θα πρέπει υποχρεωτικά η δεύτερη παράγωγος να βγει πέδεσμο θετική. Αν δεν τα βγάλετε αυτά, έχουμε κάνει λαθάκι. Άρα, αφού η άσκησή μας εδώ μιλάει για μεγιστοποίηση, βάσει μεθοδολογία θα πρέπει στη μεγιστοποίηση να βγει παράγωση αρνητική. Και βγήκε αρνητική. Να το. Οκ. Χαρά είμαστε. Τέλεια είμαστε. Εντάξει. Άρα, παιδες μου, απαντήσαμε στο ερώτημά μας. Βρήκαμε το επίπεδο παραγωγής.
Βρήκαμε την ποσότητα παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη. Πόσα σουβλάκια πρέπει να φτιάξει ο άνθρωπος για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Τι ποσότητα. EQ. Τι ποσότητα. Πού βρήκαμε την ποσότητα. Εδώ δεν τη βρήκαμε. Σωστό. Μπράβο. Γιατί ήσουν έτσι. Η απάντηση μας λοιπόν είναι ότι αν το Q είναι ένα σουβλάκι, τότε τα κέρδη της επιχείρησης μεγιστοποιούνται. Σε ρωτάει όμως, φίλε, πόσα λεφτά είναι το μέγιστο κέρδος? Μου λες ότι αν παράγω ένα σουβλάκι, τα κέρδη μεγιστοποιούνται. Ωραία. Πόσα λεφτά θα είναι αυτό το μέγιστο κέρδος από το ένα σουβλάκι? Εδώ ο παιδί μου θέλει και το τέταρτο βήμα. Το τέταρτο βήμα έρχεται στο γεγονός ότι τι, αν η άσκηση σου ζητάει να βρεις και πόσο είναι αυτή η μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της συνάντησης, όπως καλλιόντας σε ρωτάει να βρεις πόσο είναι αυτό το μέγιστο κέρδος, τότε κάνεις και το τέταρτο βήμα. Τι λέει αυτό? Αντικαθιστάς τη λύση που βρήκες στο βήμα 2, ποια λύση βρήκα στο βήμα 2, βρήκα αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν τι λέει η μεθοδολογία μας, το αντικαθιστώ στη συνάντηση του βήματος 1. Δηλαδή, στην πρώτη συνάντηση που έκτισα, στο πρώτο βήμα, αντικαθιστώ. Άρα, τα μέγιστα κέρδη είναι τι, 10 επί Q, όπου Q βάζω το 1, 10 επί 1, μείον 5 επί 1 τετράγωνο. Άρα, τα μέγιστα κέρδη είναι 5 ευρώ. Αν φτιάξω ένα σουβλάκι, τα κέρδη μεγιστοποιούνται και τα μέγιστα κέρδη, παιδιά, είναι 5 ευρώ. Να το. Παιδιά, 4 βήματα. Τέσσερα πάρα πολύ συγκεκριμένα βήματα για να διαχειριστώ αυτό το θέμα και έξυπνα και εύκολα. Ιδού.